Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσκομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο ήλθεν ο Ιησούς εις την πατρίδα αυτού και δίδασκε τους όχλους εν τη συναγωγή αυτών, ώστε εκπλήτεστε αυτούς και λέγειν πόθεν τούτο η σοφία αυτή και δυνάμεις, ουχούτος εστίνο του τέκδονος Υιός, ουχή η μήτηρα αυτού λέγεται Μαρία και η αδερφή αυτού Ιάκωβος και Ιωσής και Σίμων και Ιούδας, και αδερφέ αυτού χι πάσε προς ημάς εσύ, πόθενουν τούτο τα αυτά πάντα και σκανδαλίζοντο ενε αυτό. Ο δε Ιησούς είπεν αυτή σου και στην προφήτης άτιμος, ημί εν την πατρίδη αυτού και εν την οικία αυτού. Και ου και πείσεν εκεί δυνάμεις πολλάς, δια την απιστίαν αυτό. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ου και ποιήσεν εκεί δυνάμεις πολλάς, δια την απιστίαν αυτών. Η απιστία είναι το μέγιστο εμπόδιο στην βοήθεια που θέλει να παράσχει ο Θεός τον άνθρωπο. Αν υπάρχει όμως αυτό το εμπόδιο, ο άνθρωπος δεν δέχεται τη βοήθεια του Θεού, γιατί ο ίδιος δεν αποδέχεται αυτή τη βοήθεια. Χτίζει ένα τείχος μεταξύ αυτού και του Θεού. Όταν ο άνθρωπος όμως πιστεύει στον Θεό και εντάσσεται μέσα εις το σώμα του, εις την Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία, τότε πραγματικά θεραπεύεται ψυχικά και σωματικά, καθαρίζεται από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Κατεξοχήν δε γίνεται αυτό με τη Θεία Χάρη που παρέχεται μέσα από τα Άγια Μυστήρια, από την Αγία Ιερά Εξομολόγηση και την Θεία Μετάληψη. Το θαύμα που ακολουθεί και το βρίσκουμε στο βιβλίο Θαύματα και Αποκαλύψα τη Θεία Λειτουργία, συνέβη σε μία ευλαβή κυρία που υπέφερε από συχνές αιμορραγίες και γι' αυτό δεν μπορούσε να μεταλάβει. Της πρότειναν κάποτε να επισκεφθεί τον χαρισματούχο γέροντα, πατέρα Ιερώνυμο Σιμωνοποτρίτη, ο οποίος έζησε από το 1871 μέχρι το 1957. Αυτός λειτουργούσε στο νερό ναό της Αναλήψεως στην Αθήνα. Έτρεξε πράγματι και τον βρήκε. Ήταν περίοδος Μεγάλης Σαρακοστής. «Να ετοιμαστείτε να κοινωνήσετε τη Μεγάλη Πέμπτη», της είπε ο γέροντας. «Κι αν αιμορραγήσω», ρώτησε εκείνη, «εσείς να πάτε και η αμαρτία πάνω μου». Μετά τη Θεία Κοινωνία η κυρία αυτή δεν αιμορράγησε ξανά. Βλέπουμε πως θεραπεύει η Θεία Μετάληψης και το σώμα και την ψυχή του ανθρώπου, ο οποίος πιστεύει πραγματικά, τηρεί τις εντολές, εξομολογείται και μετανοεί και ζει έτσι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Υπάρχουν χριστιανοί όμως δυστυχώς που δεν πιστεύουν ή πιστεύουν πολύ λίγο και φοβούνται ακόμα και τη Θεία Μετάληψη. Φοβούνται μήπως αρρωστήσουν, μήπως μεταλαμβάνοντας κολλήσουν μικρόβια. Και αυτό βέβαια είναι μια βλασφημία εις την Θεία Μετάληψη, μια μεγάλη απιστία, και έτσι δεν λαμβάνουν βοήθεια από τον Θεό. Αν ήταν αληθές αυτό, τότε δεν θα ζούσε κανένας από τους ιερείς, επειδή στο τέλος καταλύουν οι ιερείς το περιεχόμενο του Αγίου Ποντηρίου, από το οποίο κοινωνούν συχνά εκατοντάδες πιστοί με ποικίλες ασθένειες. Κι όμως κανένας ιερέας δεν έπαθε ποτέ τίποτε, και υπάρχουν και επιστημονικές έρευνες και μελέτες που αποδεικνύουν αυτό. Το σώμα και το αίμα του Κυρίου είναι πυρ καταναλίσκων, φωτιά η οποία κατακαίει
και δεν είναι δυνατό ποτέ να υπάρξει μόλυνση μέσω της Θείας Μεταλήψεως. Και ένα από τα πολλά περιστατικά που αποδεικνύουν περίτρανα την αλήθεια αυτή είναι και το ακόλουθο. Όταν ο Μητροπολίτης Χίου Παντελεήμων Φωστίνης, ο οποίος εκοιμήθη το 1962, ήταν ιεροκήρυκας Αττικής, πήγε κάποτε να λειτουργήσει στο φθησιατρίο της Σωτηρίας, εκεί δηλαδή που υπήρχαν οι ασθενείς που είχαν φυματίωση, μια πολύ μεταδοτική νόσο. Εκεί του έφεραν οι νοσοκόμοι μια μεγάλη πιατέλα με πολλά κουταλάκια. «Τι τα φέρετε αυτά?» τους ρώτησε. «Μας είπαν οι γιατροί να κοινωνήσετε με αυτά τους ασθενείς, αρχίζοντας από τους πιο ελαφρά και προχωρώντας στους πιο βαριά». Οι γιατροί ήταν προφανώς άπιστοι. «Δεν χρειάζονται αυτά», απάντησε με πίστη ο ιερέας. «Έχω την Αγία Λαβίδα». Πραγματικά στη Θεία Λειτουργία κοινώνησε κανονικά τους ασθενείς και ύστερα πλησίασε στην ωραία πύλη για να καταλύσει. Το έκανε αυτό για να το βλέπουν όλοι και να μάθουν οι γιατροί ότι η Θεία Κοινωνία είναι φωτιά που καίει τα πάντα. Δηλαδή κατέλυσε όλο το περιεχόμενο του ποτηρίου μετά από τη Θεία Κοινωνία των ασθενών μπροστά τους, έτσι ώστε να πιστούν ότι δεν υπάρχει κανένας φόβος για μόλυνση από μικρόβιο. Ένα σχετικό περιστατικό συνέβη και το 1942 στα Ιωάννινα. Ο ιεροκήρυκας πατήρ Βενέδικτος Πετράκης, που κοιμήθηκε το 1961, μετά τη Θεία Λειτουργία στο κλεισάκι του κάστρου, πήγε στο εκεί νοσοκομείο των Ιωαννίνων, όπου στεγαζόταν και το φθησιατρίο, για να κοινωνήσει τους αρρώστους. Και αυτό δηλαδή ήταν το νοσοκομείο όπου νοσηλεύονταν οι ασθενείς που είχαν την φυματίωση, την πολύ μολυσματική και πολύ εύκολα μεταδιδόμενη νόσο. Ένας βαριά φυματικός, μόλις μετέλαβε, έκανε αιμόπτυση επάνω στο σεντόνι. Αμέσως ο πατήρ Βενέδικτος την πήρε με την Αγία Λαβίδα, την έφαγε και είπε να κάψουν το σεντόνι. Οι γιατροί το είδαν και τρόμαξαν. «Τι κάνει αυτός ο τρελός?» φώναξαν. «Σε λίγο θα το δείτε με καλπάζουσα φυματίωση». Μα ούτε σε λίγο ούτε σε πολύ τον είδαν με καλπάζουσα. Η χάρη του μυστηρίου δεν επέτρεψε να πάθει τίποτε. Είναι και αυτό μια ακόμα μεγίστη απόδειξη ότι καμία μόλυνση δεν συμβαίνει μέσω του αγιωτάτου μυστηρίου της Θείας Μεταλήψεως. Στη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής το 1958, κάποιος ιερέας επισκέφθηκε χαράματα στο κελί του το μακαριστό πατέρα Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, που κοιμήθηκε το 1982. «Πάμε, σε παρακαλώ», του λέει, «στην κλινική Άγιος Παύλος για να εξομολογήσεις και να κοινωνήσεις κάποιον άρρωστο. Θέλω να γίνει καλά για τους συγγενείς του που ζουν μακριά από την Εκκλησία. Ο νους τους είναι στα λεφτά. Κανείς δεν ενδιαφέρεται. Μόνο η μνηστή του αρρώστου είναι ευσεβής και θέλει να μην φύγει απροετοίμαστος». Πήγαν μαζί στην κλινική, τέλεσαν το μυστήριο του ευχελαίου και ύστερα ο πατήρ Χαράλαμπος προσπάθησε να τον εξομολογήσει. Δυστυχώς πάθαινε διαλύψεις. Έγινε ωστόσο με δυσκολία κάποια υποτυπώδης εξομολόγηση. Ύστερα τον κοινώνησε. Λοιπόν, έγινε καλά. Η Θεία Κοινωνία έκανε το θαύμα της και την Κυριακή του Θωμά τέλεσε το γάμο του. Βλέπουμε πως η Θεία Μετάληψη θεραπεύει και την ψυχή και το σώμα, όταν υπάρχει βεβαίως ειλικρινής μετάνοια και αληθινή πίστη. Το 1959 κάλεσαν ένα βραδάκι τον πατέρα Χαράλαμπο να επισκεφθεί μια ευγενέστατη γερόντισσα καρδιοπαθή που έμενε κάτω από τον Λυκαβητό. Αυτή είχε ζήσει στη Ρωσία και ύστερα στη Μασαλία, όπου από παπική έγινε ορθόδοξη.
Τώρα ήταν 85 χρόνων, αλλά δεν ήθελε να κοινωνήσει. Ο Πατήχαράλαμπος όμως πήρε μαζί του και τα άχρηστα μυστήρια, μήπως την καταφέρει. Ο γιατρός, καθώς του μήνυσαν οι δικοί της, είπε ότι θα πέθαινε σίγουρα το ίδιο βράδυ. Όταν μπήκε στο σπίτι και τον είδε, του λέει «Φεύγω», εννοώντας δηλαδή ότι πεθαίνει. «Δεν θα πας πουθενά», της απαντάει. «Σου έφερα το φάρμακο». «Έχεις τίποτα να μου πεις», εννοούσε τη θείο μετάληψη, «και αν έχει κάτι να εξομολογηθεί προηγουμένως». Αμέσως εξομολογήθηκε πρόθυμα και κοινώνησε. Μετά τη θείο κοινωνία πήρε προς το καλύτερο. Το πρωί ειδοποίησαν τον γιατρό. «Μα δεν πέθανε», απόρρισε εκείνος. Όταν την επισκέφθηκε, θαύμασε. Διαπίστωσε πως τα φάρμακα και η επιστήμη του αποδείχθηκαν άχρηστα μπροστά στη δύναμη της Θείας Κοινωνίας. Τελικά η γερόντισσα θεραπεύθηκε και έζησε ακόμα 5 χρόνια. Και βλέπουμε πως εδώ ο Θεός αποδεικνύει περίτρανα αυτό που όλοι πιστεύουμε, ότι όπου ο Θεός βούλεται νικάται φύσεως τάξης, και η πορεία της ασθένειας, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, μπορεί να αλλάξει όταν ο άνθρωπος με πίστη επικαλεστεί τον Θεό, και πολύ περισσότερο όταν εξομολογηθεί με ειλικρίνεια και μεταλάβει των αχράντων μυστηρίων. Το δε θεϊμόν δόξα πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.